Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έχει καμία αυταπάτη για το ρόλο και το χαρακτήρα της Βουλής. Αποτελεί όργανο και μάλιστα κεντρικό του αστικού κράτους. Ενός κράτους το οποίο είναι εχθρικό για το λαό, για τις ανάγκες αλλά και τα δικαιώματά του. Ενός κράτους που επιδιώκει με κάθε τρόπο, ακόμη και με την καταστολή, να θωρακίσει την εξουσία των λίγων, δηλαδή της αστικής τάξης σε βάρος των πολλών, της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων της πόλης και της υπαίθρου της νέας γενιάς. Με τη δράση της, η Βουλή και τις εργασίες της νομιμοποιεί με την ψήφιση των νομοσχεδίων τις ταξικές επιλογές που υπηρετούν τις ανάγκες των μονοπωλίων και στο βωμό της διασφάλισης και της θωράκισης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων θυσιάζει τα δικαιώματα των εργαζόμενων, θυσιάζει τις ίδιες την ικανοποίηση των αναγκών του λαού και πολλές φορές και την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Διαμορφώνει ένα νομικό πλαίσιο με το οποίο, μέσω του οποίου καταστρατηγούνται σημαντικά συλλογικά αλλά και ατομικά δικαιώματα και νομιμοποιείται η κρατική βία και καταστολή. Αναπαράγει με κάθε τρόπο την κυρίαρχη ιδεολογία που οδηγεί στη χειραγώγηση των συνειδήσεων. Δεύτερον, είναι επίσης γνωστή η θέση του ΚΚΕ για τους βουλευτές, ότι δεν πρέπει οι αποδοχές τους, για παράδειγμα, να αποκλίνουν από το μέσο μισθό των εργαζόμενων και να μην έχουν ιδιαίτερα προνόμια. Και αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το εφαρμόζει από την πρώτη στιγμή, εδώ και 50 χρόνια. Δηλαδή, οι βουλευτές του ΚΚΕ το εφαρμόζουν στην πράξη, αμοιβόμενοι με το μισθό των εργαζόμενων. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, άλλωστε συνολικά η αντίληψη για την συγκρότηση των οργάνων εξουσίας είναι τελείως διαφορετική. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τα βάθρα της εργατικής εξουσίας, γιατί μιλάμε για ένα διαφορετικό κράτος, για το σοσιαλιστικό κράτος, είναι υποχρέωση όλων μέσω της εργασίας τους να ασκούν τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις προς τα όργανα εξουσίας. Και στη συνέλευση των εργαζόμενων θεμελιώνεται η άμεση και έμεση εργατική δημοκρατία, θεμελιώνεται η αρχή του ελέγχου και της απόδοσης ευθυνών, αλλά και τέλος της ανακλητότητας των εκλεγμένων κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Και από αυτή την άποψη, όσοι εκλέγονται στα όργανα άσκησης της εξουσίας δεν έχουν ιδιαίτερα οικονομικά προνόμια και παραμένουν στο χώρο της εργασίας τους. Για να έρθουμε στο συγκεκριμένο προϋπολογισμό, δύο είναι τα βασικά ζητήματα που θα αναδείξουμε. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι βεβαίως ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2024 είναι μέσα στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, ενός προγράμματος δηλαδή σε βάρος των αναγκών του λαού, όπου μονιμοποιεί και νομιμοποιεί το σύνολο των αντιλαϊκών μέτρων που πρέφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και επιδεινώνει συνολικά τη θέση των εργαζόμενων. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν είναι τυχαίο και η ίδια η αντιμετώπιση των εργαζόμενων της Βουλής. Οι όποιες αυξήσεις καταγράφονται είναι πάρα πολύ μικρές. Με βάση τον ίδιο το Σύλλογο των Εργαζόμενων μιλάνε ότι αυτές διαμορφώνονται στο 4,8% και επί της ουσίας είναι αποτέλεσμα ορίμανσεων, δηλαδή ενός ποσοστού που είναι πολύ χαμηλότερο από τον πληθωρισμό και πολύ χαμηλότερο από την ακρίβεια. Άρα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει το σύνολο των απολειών που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι και στη Βουλή, όπως και συνολικά οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όλα τα προηγούμενα χρόνια με τους μνημονιακούς νόμους, αλλά ταυτόχρονα θα δούνε και μια νέα περαιτέρω επιδείνωση στις θέσεις τους. Και δεύτερον, εξίσου σημαντικό, είναι η ίδια η εικόνα που παρουσιάζουν ο αριθμός των εργαζόμενων, όπου όλο και περισσότερο μειώνεται, χρόνο με το χρόνο μειώνονται όλο και περισσότερο οι εργαζόμενοι, δηλαδή
είναι περίπου πάνω από 500 σε σύνολο 1.900 οι κενές θέσεις όπως προβλέπονται στο οργανόγραμμα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν η συνεχή μείωση των εργαζόμενων με την ταυτόχρονη αύξηση του έργου της Βουλής, τα μεγαλύτερα ωράρια οδηγούν και στην εντατικοποίηση. Και από αυτή την άποψη δεν φτάνουν απλά και μόνο οι ευχαριστίες στους εργαζόμενους κάθε φορά όταν συζητάμε τον προϋπολογισμό της Βουλής για το έργο που επιτελούν, αλλά χρειάζεται και έμπραχτη απόδειξη. Και έμπραχτη απόδειξη σημαίνει βελτίωση των αποδοχών τους, αποφασιστική για να καλύπτουν τις ανάγκες τους, αλλά και ταυτόχρονα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, χωρίς να καταφεύγουν σε τέτοιου είδους εντατικοποίηση της εργασίας τους. Γι' αυτό ακριβώς τους δύο λόγους. Δηλαδή, το τι προβλέπεται για τις αποδοχές των εργαζόμενων και για το ζήτημα του προσωπικού των εργαζόμενων και της πλήρωσης των κενών θέσεων, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα ψηφίσει, όπως έκανε και το 23, πέρυσι δηλαδή, θα ψηφίσει κατά στον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2024, θα ψηφίσουμε παρόν στον απολογισμό της Βουλής για το 2022. Αυτή η ψήφος μας είναι πολιτική. Θεωρούμε ότι σωστά τηρήθηκαν τα οικονομικά με συνέπεια και πιστότητα και ότι βεβαίως δεν υπάρχει καμία απολύτως παρατήρηση στον τομέα της διαχείρισης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής. Και όπως επίσης θα ψηφίσουμε παρόν στον προγραμματισμό και στον απολογισμό του Ιδρύματος της Βουλής. Σας ευχαριστώ πολύ.